να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, ώστε να μην δημιουργηθούν και ανησυχητικά φαινόμενα στους συμπολίτες μας, που είναι πέραν από ορισμένα όρια, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν αφορούν την δημόσια υγεία λαμβάνουν τέτοιες διαστάσεις που δεν είναι επιτρεπτές. Εκείνο το οποίο έχω καταρχήν να τονίσω είναι ότι όταν ένας εισαγγελέας παρεμβαίνει, και συγκεκριμένα η εισαγγελική αρχή του πρωτοδικείου Λαμίας, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχουν διαπραχθεί και ποινικά αδικήματα ή τέλος πάντων έχουν διαπραχθεί ποινικώς κολαστές πράξεις. Αντίστοιχα, επιβάλλεται η εισαγγελική αρχή και στη συγκεκριμένη περίπτωση να διερευνήσει την λειτουργία, την εύρυθμη ή μη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο είναι ο εγγυητής και της δημόσιας υγείας. Ακριβώς. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι η παρέμβαση, η εισαγγελική παρέμβαση αυτοδίκαια ή αν θέλετε αυτογνωμόνος ή αν θέλετε τέλος πάντων αν αποδράστος οδηγεί σε σκέψη ότι εντός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έχουν διαπρεχθεί σοβαρές πράξεις ή παραλήψεις που αγγίζουν και τα όρια του ποινικού νόμου. Όπως και να έχει, κύριε Δούμα, το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας μπορεί να ικανοποιήσει και το αίσθημα ασφάλειας που έχουν ανάγκη να νιώθουν οι πολίτες και που είχε διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα. Ναι. Σε αυτό, κυρία Παρασκευά, θέλω να σας τονίσω τα εξής και να σας μεταφέρω την ιδία γνώση μου, που έχω και την τιμή να είμαι και νομικός σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Λαμίας. Γενικώς, τόσο η διοίκηση όσο η ιατρή, η πλειάδα των ιατρών και η πλειάδα του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, κάτω από αυστηρά αντίξωες συνθήκες, είναι γεγονός ότι καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούν ευόρκως στην ενάσπιση των θηκόντων τους. Και αφήστε με να σας πω ευθέως ότι οι συνθήκες τις οποίες εργάζονται είναι πραγματικά εξουθενωτικές, διότι αντιλαμβάνεστε υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις και έλλειψη διοικητικού προσωπικού και έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, και μάλιστα στην εποχή της εντόνου κρίσεως υπήρχε και έλλειψη υγειονομικού υλικού. Κάτω από αυτές λοιπόν τις συνθήκες η πλειάδα των ιατρών εργάζεται εργοδός για να παράξει ένα έργο και πάνω απ' όλα να περιφρουρήσει τη δημόσια υγεία. Ασφαλώς υπήρξαν και ατυχέστατες περιπτώσεις για τις οποίες θρηνήσαμε, όπως προηγουμένως πολύ σωστά είπατε, και ορισμένες περιπτώσεις θανάτου και ειδικά νέων ανθρώπων, αλλά αυτό είναι ένας τομέας τον οποίο θα διερευνήσει εις βάθος η δικαιοσύνη και θα αποδώσει εις έκαστον το δίκαιόν του και θα αποδοθεί οπωσδήποτε και κοινωνική δικαιοσύνη. Όμως οφείλουμε σαν κοινωνία, σαν πόλη, να περιφρορίσουμε την λειτουργία του νοσοκομείου, διότι αντιλαμβάνεστε είναι ένας εύθραυστος τομέας και αυτή τη στιγμή κλονιστεί, και η πεποίθηση του πληθυσμού εδώ, όχι μόνο της πόλεως μας αλλά και της στερεάς Ελλάδος, διότι αποτελεί ένα κόσμημα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, έναντι της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, τα αποτελέσματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Χωρίς να θέλω να εφησυχάσουμε και χωρίς να επιθυμώ να εφησυχάσουμε, εκείνο το μήνυμα το οποίο τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά μπορώ να στείλω, την πλευρά ενός ενεργού πολίτη εντός εισαγωγικών, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική βούληση διόρθωση σε οδήποτε διοικητικών ημαρτημένων ή πράξεων ή παραλήψεων, ώστε να λειτουργεί το νοσοκομείο μας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.